Πριν από 83 χρόνια, η μέχρι τότε ακαταμάχητη Γερμανία έστειλε τον ατσάλινο στρατό της για να εισβάλλει στην Κρήτη. Τότε, ένα συγκλονιστικό και μοναδικό γεγονός συνέβη. Στον πλευρό των ηρωικών στρατιωτών, των συμμαχικών δυνάμεων Βρετανών, Αυστραλών, Νεοζηλανδών και των Ελλήνων νεοσυλλέκτων, κρητικοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά όρμησαν αφόρμητα να υπερασπιστούν ενάντια στον κατακτητή. Αλλά αυτή η μάχη ήταν άνηση και η Κρήτη έπεσε μέσα σε 10 μέρες. Αμέσως μετά την κατοχή του νησιού, οι κρητικοί πλήρωσαν ακριβά το τίμημα των χιλιάδων απολειών μεταξύ των Γερμανών ανεξιτωτιστών. Ωστόσο, παρά τις εκτελέσεις, παρά τις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια, δεν φοβήθηκαν ούτε μία στιγμή. Ούτε μία στιγμή δεν λύγησαν. Άρπαξαν τα όπλα τους, σκαρφάλωσαν στα βουνά και για 4 χρόνια έκαναν τη ζωή του κατακτητή δύσκολη. Έπραξαν το καθήκον τους και τίμησαν την ιερή κληρονομιά των προγόνων τους με τους αγώνες και τις θυσίες τους. Δικαίως λοιπόν έγινε η Κρήτη σημείο αναφοράς για τους συμμάχους ή για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο που μοιράζονται από κοινού τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας, της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς. 83 χρόνια έχουν περάσει από τη μάχη της Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με τους Δήμους Χανίων, οργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης για να τιμήσει τους ήρωές της. Εκδηλώσεις αναγκαίες, διότι αποτελούν τη γέφυρά μας προς το παρελθόν μας. Every year these days we commemorate the Battle of Crete.